Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένη μαζί μας, παιδιά. Μάστερ επεισόδιο, πολλά χαρά. Ναι, καταφέραμε τώρα, μετά από ένα μήνα. Χριστιανά Θεοδότου, κλινική ψυχολόγος. Καλώς ήρθες, Χριστιανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οπότε σήμερα να κουβεντιάσουμε για τις παροχές του ΙΕΣΥ, να δούμε τι μας παρέχει και τι δεν μας παρέχει. Για το άγχος. Ναι, νομίζω δύο σημαντικά θέματα. Οι υπηρεσίες που υπάρχουν γενικά για το κομμάτι της ψυχολογίας, για το θέμα της ψυχολογίας, εντός και εκτός του ΙΕΣΥ, γιατί είναι σημαντικό να θίξουμε και το ότι υπάρχει εκτός του ΙΕΣΥ, μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί. Το για ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα που είναι το άγχος. Νομίζω όλοι βιώνουμε το άγχος στην καθημερινότητά μας. Ναι. Κάποιοι συνειδητοποιούμε το, κάποιοι όχι. Ναι, μα το είναι το χειρότερο. Ναι. Το να το συνειδητοποιείς μπορείς να το διαχειριστείς. Το να μην το συνειδητοποιείς όμως μπορεί να σου εμφανίσει πράγματα που να μην ξέρεις από πού σου ήρθαν. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το άγχος είναι ένα συνέστημα πολύ φυσιολογικό, όπως είναι η χαρά, η αγάπη, η ευτυχία. Okay. Τους ώστε να μην το δραματοποιούμε. Διάβαζα εχθές ότι έχει διάφορους τύπους άγχους. Άγχους που είναι. Υπάρχει τούτο που λέει η Χριστιανά ότι it's normal, κάποια επίπεδα τέλος πάντων άγχους να έχεις, και είναι ένα μικρό φάσμα και πάει μέχρι το τοξικό το άγχος. Ναι. Σωστά. Ναι. Υπάρχει το φυσιολογικό που νιώθουμε όλοι για δύσκολες καταστάσεις ή επερχόμενες καταστάσεις που μπορεί να μας δυσκολεύουν ή να θεωρούνται στρεσογόνες. Και υπάρχει και το κλινικό άγχος, που είναι εκείνο που μας δυσκολεύει. Άρα βασικά είναι το άγχος που πάρει μια ανάσα, χαλάρωσε λίγο και μπορεί να, καταλαγιάσει και να περάσει, και είναι το άγχος που ίσως να χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Ή ψυχοθεραπεία, σημαίνει πάντα. Είναι ένας συνδυασμός, έναν από τα δύο εξαρτάται τι αφορά το άγχος και εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο. Okay. Να πάμε πίσω στις παροχές του ΙΕΣΥ. Να ξεκινήσουμε τις παροχές του ΙΕΣΥ. Οπότε θα ήθελα να μας πάρεις step by step. Ότι πες ότι εγώ χρειάζεται, θεωρούμε ότι δεν νιώθω καλά, Παναγία μου, νιώθω ότι έχω κατάθλιψη, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Πού πρέπει να πάω? Ναι. Να πούμε ότι στο ΙΕΣΥ είναι συμβεβλημένοι μόνο οι κλινικοί ψυχολόγοι. Okay. Η ψυχολογία έχει διάφορες ειδικότητες. Και ο κόσμος για να μπορεί να απευθυνθεί σε κλινικό ψυχολόγο εντός του ΙΕΣΥ θα πρέπει να έχει έναν παραπεμπτικό. Okay. Από κάποιον, είτε από τον προσωπικό γιατρό, είτε από άλλον ειδικό γιατρό που είναι συμβεβλημένος επίσης στο ΙΕΣΥ. Okay. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει απευθείας στο κλινικό ψυχολόγο χωρίς παραπεμπτικό. Επομένως, είτε από τον προσωπικό γιατρό είτε από άλλον ειδικό γιατρό θα πάρουν έτσι μετά από επίσκεψή τους στο γιατρό τους θα πάρουν ένα παραπεμπτικό για κλινικό ψυχολόγο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν προσωπικό γιατρό να δώσει παραπεμπτικό για κλινικό ψυχολόγο σε έναν ασθενή? Από την εμπειρία μου δεν είναι δύσκολο. Okay. Δηλαδή μετά από κάποια συνάντηση του ασθενούς με τον γιατρό του και τη συζήτηση που θα κάνουν για το τι τον προβληματίζει, τι τον αγχώνει, τι τον δυσκολεύει, δημιουργούν έναν παραπεμπτικό. Okay. Απλά εντάξει, σίγουρα μπορεί έναν άτομο να δυσκολευτεί στο να ανοίξει αυτή τη συζήτηση με τον γιατρό του. Αλλά μέχρι στιγμής αυτή είναι η διαδικασία. Είναι διστακτική οι προσωπικοί γιατροί να δίνουν παραπεμπτικά? Ναι, μπράβο. Σε ψυχολόγους? Δεν μπορώ να είμαι απόλυτη. Υπάρχουν προσωπικοί γιατροί, άλλοι ειδικοί γιατροί που δίνουν παραπεμπτικά χωρίς να δυσκολέψουν. Σίγουρα επειδή αφορά θέματα ψυχικής υγείας που οι προσωπικοί γιατροί δεν είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένοι, μπορεί να είναι διστακτικοί για το πώς να δημιουργήσουν και αν πρέπει να δημιουργήσουν το παραπεμπτικό. Okay. Δηλαδή περισσότερο για θέμα γνώσεων παρά γιατί δεν θέλουν να δώσουν κάποιον παραπεμπτικό ή είναι αρνητικοί στο θέμα του παραπεμπτικού. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν κάποια guidelines, ας το πούμε, ότι ο τάδε ασθενής αν έρθει και αν πει ότι έχει αλφαβήτα γάμμα, ότι πρέπει να τον στείλω? Υπάρχουν κάποιες κατευθυντηρίες γραμμές, σίγουρα. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαγνώσεις που η κάθε διάγνωση έχει τη δική της κατευθυντηρία γραμμή. Σωστά. Συνήθως εκείνο που γίνεται είναι
Έτσι η συζήτηση του γιατρού με τον ασθενή και μετά μια συζήτηση με τον ψυχολόγο του, ώστε από κοινού κάπως να αποφασίσουν για το παραπέμπτη. Πόσα ραντεβού με κλινικό ψυχολόγο δικαιούται ο κάθε ασθενής μέσα στο ΓΕΣΥ? Αυτό εξαρτάται από τη διάγνωση. Στα παιδιά υπάρχουν από 12 μέχρι 24 συναντήσεις. Το χρόνο. Το χρόνο. Στους ενήλικες είναι από 12 μέχρι 18 συναντήσεις. Αναλόγως της διάγνωσης που θα δοθεί. Not bad at all, actually. Εγώ ήθελα να διευκρινίσω ακόμα ένα πράγμα σημαντικό. Επειδή πολλές φορές τους άλλους γιατρούς, τις άλλες ειδικότητες, πολλές φορές λένε: «Οκ, θα πάω στον προσωπικό μου γιατρό, να πάω μόνη μου, πληρώνω 25 ευρώ, τέλειωσε». Πού πληρώνεις 25 ευρώ? Πες ότι θέλω να πάω γαστρεντερολόγο. Εντάξει, μέσα στο ΓΕΣΥ. Δεν θα πάω, ρε παιδί μου, να πιάσω παραπεμπτικό. Να πιάσω το 25 μου, τελειώνω, ξέρω εγώ. Τούτο δεν ισχύει για τον κλινικό ψυχολόγο. Εκεί θα πάει, θα πληρώσει κανονική επίσκεψη. Θα πληρώσει 60 ευρώ. Ναι. Ή ανάλογα πόσα χρεώνει ο κλινικό ψυχολόγο. 40, 50, 60. Όσο χρεώνει. Εκεί δεν ισχύει τούτο το πράγμα. Θα πληρώσει κανονική επίσκεψη. Και ο λόγο είναι για να υπάρχει ο σωστό έλεγχο από τον προσωπικό γιατρό. Το ότι ένα θέλω να μας πεις, ρε Χριστιανά, είναι σε ποιες περιπτώσεις μπορείς να πιάσεις παραπέμπτικο, δηλαδή για ποιες κατάθλιψη, άγχος, ποιες διαγνώσεις τέλος πάντων μπορεί κάποιος να πιάσει παραπέμπτικο για να πάει σε έναν κλινικό ψυχολόγο, είτε για παιδί είτε για ενήλικα. Στα παιδιά καλυπτώνται σχεδόν τα πάντα, οπότε στα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία, γιατί καλύπτονται σχεδόν όλες οι διαγνώσεις. Στους ενήλικες υπάρχουν κάποιες διαγνώσεις που γίνεται τώρα έτσι μια προσπάθεια να ενταχθούν. Υπάρχουν οι διαταραχές προσωπικότητας, οι συναισθηματικές, κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή. Η αχώδης διαταραχής στους ενήλικες είναι εκτός του ΓΕΣΥ, δυστυχώς, οπότε γίνεται έτσι μια προσπάθεια και πιέση ούτως ώστε να ενταχθούν. Ενεκτός, αλλά αν πάει στο γιατρό και σου έβρει τίποτε, να σου πει ενάχος. Αλλά κατά τα άλλα... Γιατί είναι εκτός, γιατί γίνεται τόσο διαχωρισμός? Απάντα το τώρα. Δεν έχω εγώ την απάντηση γιατί έμειναν εκτός. Σίγουρα μέσα από τη δική μας προσπάθεια και τις έρευνες δείχνουν ότι οι αχώδεις διαταραχές είναι και οι πιο συχνές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές. Και περίπου στους ενήλικες έναν ποσοστό 30% θα εμφανίσουν τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους κάποια αχώδη διαταραχή. Οπότε είναι αρκετά... ούτως ώστε να ονομαστεί διαταραχή. Επόμενος βλέπουμε ότι είναι αρκετά συχνή. Που βασανίζεται πάρα πολύ κόσμο με τη. Χριστιανά μου, είναι κληρονομική του τη διαταραχή? Όχι μόνο. Υπάρχουν πολλοί παραγοντικοί. Μπορεί να είναι κληρονομικό, μπορεί να είναι περιβαλλοντικό, μπορεί να είναι μετά από έναν έντονο στρεσογόνο γεγονός. Μπορεί να είναι πολλές φορές και συνδυασμό, διατροφή, ύπνος, ορμονικά, στρεσογόνο γεγονός. Όταν πολλές φορές. Συνδυασμός παραγόντων, παρά μόνο ένας παράγοντας. Μάλιστα. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι και για τα παιδιά που είπες. Όταν λέμε παιδιά... Μέχρι την ηλικία από 0 μέχρι, 10, μέχρι να κλείσουν τα 18 τους έτη. Και πάνε σε κλινικό ψυχολόγο. Ναι. Υπάρχουν εξειδικευμένοι για τους ανηλικούς. Υπάρχουν οι σχολικοί ψυχολόγοι, αλλά δεν είναι συμβεβλημένοι στο ΓΕΣΥ, που ασχολούνται... Συνήθως μέχρι την ηλικία 18-19 χρονών ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολίες, με έτσι, συναισθηματικά, συμπεριφορικά προβλήματα, συνήθως πιο ήπιας, ημέτριας, βαρύτητας. Και ο κλινικός ψυχολόγος που ασχολείται με όλες τις ηλικίες, αλλά τώρα εξαρτάται από την εκπαίδευση του κάθε ειδικού. Δηλαδή μπορεί ένας κλινικός ψυχολόγος να βλέπει παιδιά και κάποιος άλλος να μην... Βλέπει παιδιά. Εξαρτάται από την πρακτική και την εκπαίδευση. Το φέρνει μας σε ένα ερώτημα που δεν ρωτόμαστε την άλλη φορά. Πώς επιλέγουμε έναν ψυχολόγο? Δηλαδή, την κουγκλάρω ψυχολόγη και εσύ, Λευκοσία, Λάρνακα, ξέρω εγώ.
Ποιος με βολευτεί, ποιος σπίτι μου. Πέραν της χημίας που μπορεί να μου κάνει ή όχι. Οπότε πηγαίνοντας εκεί σίγουρα είναι όπως το να μπαίνεις σε ένα κατάστημα με ρούχα. Αν υπάρχει χημία ή αν σου ταιριάζει ο ψυχολόγος, πάρα πολλά σημαντικό. Αλλά εγώ θέλω να πάρω το παιδί μου. Πώς επιλέγω, πώς ξέρω αν τους ο ψυχολόγος μπορεί να δει και έναν παιδί ή όχι. Ναι. Οπότε πώς μπορώ να το κρίνω, να ξέρω. Τούτο είναι σημαντικός παράγοντας. Ναι. Για εμάς, αλλά για τους ανθρώπους που σίγουρα βλέπουμε. Σίγουρα δεν είναι εύκολη επιλογή. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στο βιογραφικό του κάθε ψυχολόγου, τόσο ώστε μπορεί μέσα από το βιογραφικό να διαβάσεις κάτι που να σου ταιριάξει. Το πρώτο τηλεφώνημα, αν είναι... Μπορεί να δώσεις κάποιες πληροφορίες, όχι σε λεπτομέρειες, έτσι πιο περιληπτικές για να, για να εξετάσεις βασικά. Αν όντως ασχολείται ο ειδικός με το θέμα ή την ηλικία που θα ήθελες. Και σίγουρα η θεραπευτική σχέση είναι μια δύσκολη μακρά διαδικασία που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι το να πάει έναν άτομο και να νιώσει εμπιστοσύνη, χαλάρωση, χημεία με το θεραπευτή του. Αλλά σίγουρα μπορεί να είναι, πολλές φορές είναι ένας παράγοντας το που είναι το γραφείο, ιδίως για τα άτομα που δυσκολεύονται στη μετακίνηση. Αν ο προσωπικός μου γιατρός γράψει μου παραπεμπτικό για κλινικό ψυχολόγο και πάω στον Α και μετά το πρώτο δεύτερο ραντεβού αποφασίζω ότι μου κάνει, πόσο εύκολο είναι να αλλάξω? Απλά αλλάζεις ειδικό. Χρειάζεται κάποια άλλη απλά διαδικασία. Κάνω έναν άλλον κλινικό ψυχολόγο. Και κλείνεις ραντεβού. Έχω παραπεμπτικό. Είναι δεσμευτικό από το ΓΕΣΥ. Ωραία. Ναι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι μέσα στο ηλεκτρονικό μας φάκελο σίγουρα φαίνεται το ότι έχεις πάει στον Α γιατρό, μετά πάει στο Β. Αλλά και δεν είναι πρόβλημα. Δεν βλέπεις όνομα, δηλαδή κάποιος που έφυγε από τη Χριστιανά δεν θα δει ο επόμενος ειδικός ότι η προηγούμενη ψυχολόγος είναι η Χριστιανά. Οκ, το ήξερα τούτο εγώ. Είναι πολύ σημαντικό. Το άτομο έχει κάνει δύο συναντήσεις, μία συνάντηση. Είναι πάρα πολύ μόνο που πρέπει να ξέρεις βασικά, και πειράζει που έπιε. Άλλη ερώτηση που έχω απορία εγώ, που το συζητούσαμε σε μια άλλη συνεδρίαση. Πηγαίνοντας στον ψυχολόγο, που είναι η σχέση τώρα με τις υπηρεσίες του ΓΕΣΥ, αλλά οτιδήποτε συζητούμε σε εκείνον τον κλειστό χώρο, μέσα στους τέσσερις τοίχους, σημειώνεται κάτι μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο, πόσο εχέμηθος είναι ο ψυχολόγος, που λογικά πρέπει να είναι εχέμηθος. Για να σε εμπιστευτώ εγώ, πάνω σου βγάλω τα εσώψυχα μου τέλος πάντων, θέλω να ξέρω ότι ό,τι σου πω να μείνει εκεί. Μένει εκεί. Ναι, αλλά και από την άλλη, αν θα πάει παρακάτω σε άλλο. Ακριβώς, γι' αυτό ρωτώ. Γι' αυτό ρωτώ. Ποια είναι η διαδικασία? Ναι, για να μπορέσει να υποβάλει τη συνάντηση ο ψυχολόγος εντός του ΓΕΣΥ θα πρέπει να γράψει κάποια σημείωση για το κύριο θέμα της συνάντησης, για τους στόχους, για τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκα. Επομένως, οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε δύο αρχεία. Το αρχείο του ΓΕΣΥ, ούτως ώστε να υποβάλουμε τη συνάντηση με τις πιο γενικές, σύντομες πληροφορίες. Και ένα δικό μας προσωπικό αρχείο που γράφουμε με περισσότερη λεπτομέρεια, ούτως ώστε να μην εκτίθονται πολύ πολύ προσωπικές πληροφορίες του ατόμου. Οπότε, έρχομαι πίσω και λέω ότι εάν χρειαστεί π.χ. εγώ να πάρω παραπομπή σε ένα ψυχίατρο. Καλή ώρα, ας πούμε. Ποια είναι η διαδικασία? Πάω πίσω στον προσωπικό μου γιατρό ή είναι ο κλινικός μου ψυχολόγος που μου κάνει την παραπομπή στον ψυχίατρο του? Ναι. Ο κλινικός ψυχολόγος δεν μπορεί εντός του ΓΕΣΥ να παραπέμψει. Επομένως, το άτομο θα πάει πίσω στον προσωπικό γιατρό για να του εκδώσει έναν άλλον παραπεμπτικό για ψυχίατρο για να μπορεί να σκεφτεί. Ενδιαφέρον. Τι σε προβλημάτισε? Νομίζω να νομίζεις ότι έπιενες απευθείας. Λίγο γιο-γιο τούτο. Θεωρώ ότι τη στιγμή που με βλέπει ο κλινικός ψυχολόγος που βγάζει το πόρισμα της κατάστασής μου, θεωρώ ότι
Ένα ταξίδι που πάει έτσι, όχι ναι, ναι. Μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Ναι, ισχύει. Λίγο να χρειαστώ ναι, το ναι. πράγμα. Είναι τα κενά που, που είναι σημαντικό. Και ψυχοφθόρος είναι άμα, ναι. γιατί σημαίνει ότι εγώ η οποία έχω βιώσει τούτο το ταξίδι θα πρέπει να προχωρώ, ναι, να πρέπει να πιένω πίσω. Ναι. Χριστιανά μου, αναφέρεις τώρα τη λέξη κενά, κενό. Έχει κάποια άλλα κενά που παρατηράτε, που πρέπει άμεσα να διευθετηθούν. Ναι, ναι. Εκτός από το θέμα της παραπομπής, είναι για τις αχωρείς διαταραχές στους ενήλικες, που είναι ένα κενό που πρέπει να διορθωθεί. Είναι τα δύο έτσι κύρια. Και το τρίτο είναι να συμβιβληθούν και οι άλλες ειδικότητες, όπως είναι η σχολική και η συμβουλευτική ψυχολόγη, ούτως okay. ώστε να δοθεί έτσι μια ευκαιρία και... Λόγω του ότι η κλινική ψυχολόγη είναι περιορισμένη, περιορισμένος ο αριθμός. Επομένως, πάρα πολλά άτομα που αποφασίζουν να πάνε σε ψυχολόγων μπαίνουν σε ολόκληρες λίστες αναμονής. Επομένως, το να ανοίξει το σύστημα και σε άλλες ειδικότητες βοηθά και στην αποφόρτιση, αλλά και στο να μπορεί ο ασθενής να επιλέγει τον ειδικό που θα ήθελε. Και σε σύντομα. Υπάρχει λόγος που καθυστερούν να ενταχθούν. Ναι. Αυτά είναι τα ερωτήματα. το πιο πάνω. Ναι. Εγώ θα προσθέτω ακόμη ένα πράγμα. Τα 12 με 18 επισκέψεις για ενήλικες, διόρθως με κάνω λάθος βέβαια, ναι, ναι. σε κλινικό ψυχολόγο, είναι πάρα πολύ λίγες mm-hmm. για κάποιον άτομο το οποίο πάσχει από mm-hmm. μια χρόνια mm-hmm. ψυχική πάθηση. Ναι. Οπότε. 3-4 μήνες, ας πούμε, να μπαίνεις μια φορά την εβδομάδα. Ναι. ναι. Οπότε είναι αρκετό. Ή πιάνεις μια φορά τον μήνα. ναι. Που είναι σταθερό. Δηλαδή, αν έχεις ένα 12... χρόνιο πρόβλημα. Λογικά πρέπει να πηγαίνεις. Σε παρακαλώ, διέκοψε την διόρθωση. Ναι, ό,τι λέμε λάθος. Ειδικά εγώ αν λέω κάτι λάθος, γιατί εγώ πάντα μιλώ βιωματικά. Οπότε μπορεί να είμαι λαθασμένη. Λογικά στην αρχή, αν είσαι σε έξαρση, μπορεί να χρειάζεσαι κάθε εβδομάδα. Μετά να το αρέσεις κάθε 15, που θεωρώ νομίζω είναι το πιο σωστό, κάθε 15 για να έχεις μια σταθερότητα. 18 φορές είναι το μάξιμο. Sorry, εγώ όταν είχα ξεκινήσει να πιένω σε sessions, την πρώτη περίοδο πήγαινα 2 φορές την εβδομάδα. Θα να το πω, εγώ όταν πήγαινα, σε προσωπικό επίπεδο, εκτός για εσύ, πήγαινα 2 φορές την εβδομάδα. Και την τότε εποχή ήταν λίρες, πήγαινα 50 λίρες την εβδομάδα, τη φορά. Γι' αυτό λέω ότι πιο πάλι επένδυση υπέκαμε. Ήταν σημαντικό ποδηρή, αλλά προφανώς, επειδή ήταν η πρώτη φορά που ξεκινούσα την διαδικασία, είχαν πολλά πράγματα μαζί με, οπότε πρέπει να πάω να φεύγει να γίνει ένα πράγμα. Αξιβουλώσει το. It was F worth it though. Ναι, με τα χίλια. Με τα χίλια. Ναι, και σίγουρα η διαδικασία στην αρχή που γνωρίζεις, που πας σε έναν ειδικό και προσπαθείς να γνωρίσεις και να δημιουργηθεί μια θεραπευτική σχέση. Παίρνει χρόνο. Παίρνει χρόνο, επομένως το μία φορά το μήνα δεν είναι αντεδεικτικό όσον αφορά τη θεραπεία. Ναι. Επομένως στην αρχή χρειάζεται να είναι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει ο ειδικός να πάρει το ιστορικό, να τεθούν οι στόχοι, να γίνει πρώτη γνωριμία η σύνδεση. Επομένως, καλό και για τον επισκέπτη, να ασθενή, δεν ξέρω πώς που είναι το σωστό, αν υπάρχει σωστό ή λάθος. Θεραπευόμενο. Ναι. Καλό γιατί μπαίνεις σε μια διαδικασία ρουτίνας. Ναι. Ξέρεις ότι μια φορά την εβδομάδα, κάποιες φορές, την σταθερή ημέρα και η ώρα, έχω να κάνω την επίσκεψη, να συζητήσω για τα θέματα που με προβληματίζουν. Και για μένα, ας πούμε, νομίζω ότι τούτο είναι το πρώτο βήμα της επούλωσης πληγών. Μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα. Μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα που ίσως η ανοργάνωσιά, ίσως η έλλειψη μιας δομής να σε έφερε τζαμέ. Άρα ξεκινάς που τούν το πράγμα. Να προσθέσω ότι πολλές φορές είναι και ο φόβος να ανοίξουμε θέματα δικά μας, να τα αγγίξουμε. Επομένως, η δέσμευσή μας σε μέρα και ώρα ή με έναν ειδικό βοηθάει και στο να αρχίσει η δική μας αυτοφροντίδα. Παστού που είπες ότι είναι ο φόβος μας. Είχε φορές, ας πούμε, που είχα book το session
Και σκέφτομαι ότι μα δεν έχω κάτι να πω την εβδομάδα. Είπα τα την προηγούμενη εβδομάδα. So you thought. Και πάει σαν με, και επειδή έχεις την σκέψη ότι δεν έχω κάτι να πω, είπα τα. Φτιάχνουν τέλεια διαφορετικά πράγματα στην επιφάνεια. Είσαι κάπως, Υπάρχει και έναν άλλο, δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Τη διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού, πώς το διαχειρίζεσαι με κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει κοντά σου. Ας πούμε, δικές μου εμπειρίες λένε πάντα ότι με όσους έτυχε ψυχολόγους να πάω εγώ, ότι πρέπει να κλείσω εγώ το ραντεβού. Δηλαδή, πιο σωστό είναι να κλείσεις εσύ ο ίδιος το ραντεβού σου, γιατί αναλαμβάνεις την ευθύνη. Στο να πας στο ραντεβού σου, αν τύχει να το ακυρώσεις, ίσως είσαι υποχρεώσεις να πληρώσεις το ραντεβού σου. Α, ναι. Οπότε σημαίνει ότι είσαι υπεύθυνος για τούτη την πράξη. Ναι, στη διαδικασία. Ναι, γιατί εν όλος υπεύθυνος της πράξης της ψυχοθεραπείας σου, τέλος πάντων, του ταξιδιού. Εγώ πάντα θεωρώ το ένα ταξίδι. Του όμορφου ταξιδιού που επιλέγεις να κάνεις με τον εαυτό σου. Και πας τούτο που είπες τώρα, ότι έτσι να το ακυρώσεις, να το πληρώσεις, ένα από τα συμπτώματα, αν δεν κάνω λάθος, κάποιου ίσως με αγχώδη διαταραχή είναι ότι η αναβλητικότητα. Ότι εντάξει, να το κουντήσω παραγή, να το κουντήσω παραγή, αλλά τούτο το πράγμα δεσμεύει σε ένα βαθμό που να δεις, να το κουντήσω, να το πληρώσω και ας έντσι ο λόγος τα λεφτά να μπει στη διαδικασία να πάρεις. Ναι, ακριβώς. Μια πρώτη αντιμετώπιση του φόβου. Ναι, ότι εντάξει, αφού είναι ο πλήρως, ας πάω. Εγώ έτυχε να τα ακυρώσω, ας πούμε, γιατί είχα τον παπά μου μέσα στο νοσοκομείο, δεν μπορούσα να πάω στα ραντεβού μου. Και πιένε με πανικός, όχι γιατί να τα ακυρώσω απλώ τα λεφτά, γιατί ήθελα να πάω. Που πραγματικά είχα ανάγκη να πάω ψυχοθεραπευτικά. Αλλά δεν μπορούσα να πάω, δηλαδή μια φορά μπορούσα να πιάσει εξιτήριο, οπότε ήμουν στα μπάγια να πιάσει το εξιτήριο. Την άλλη φορά έκανα με εισαγωγή, το ένα το άλλο. Και έλειπε μου η ρουτίνα μου. Έλειπε μου η ρουτίνα της Τετάρτης η ώρα 2 που πηγαίνα στον ψυχολόγο μου. Επειδή αφιερώνεστε για τον εαυτό σου, το να εκφραστείς, το επίκεντρο να είσαι εσύ. Ναι, και τούτο μου λέει ο Αντρέα, μπορεί να πήγαινα γιατί πρέπει να έχουμε τους στόχους μας τον αντάλλο. Εμφανίζονται 5-10 άλλα πράγματα, ας πούμε. Και το άλλο μου είπε η Χριστιανά ότι παίρνει χρόνο να χτίσεις την τη σχέση. Ού, καλά. Οπότε αν πηγαίνεις μια φορά το μήνα, ξέχαστο. Ναι, δηλαδή ώστε να φάεις όλο σου το session σχεδόν, ώστε να κάνεις ένα recap να που έμεινα με την προηγούμενη φορά. Δεν είναι θεραπευτικό ούτε για το ίδιο το άτομο, για το θεραπευόμενο. Γιατί μέχρι να βάλει έτσι, να πει την ιστορία του, να μιλήσει για την ιστορία του, να μπουν οι πρώτοι στόχοι. Δεν είναι θεραπευτικό. Ωραία, να πάω έτσι λίγο αλλού τώρα. Έχουμε στατιστικά. Ας πούμε, πόσος κόσμος πριν το ΓΕΣΥ επισκέπτεται τον κλινικούς ψυχολόγους, πόσος κόσμος μετά, αν κατά τα χρόνια ζωής του ΓΕΣΥ αυξηθήκαν τούτοι οι αριθμοί, εμειωθήκαν. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά, αλλά από εμπειρία, έτσι, τα τελευταία 4 χρόνια, ιδίως και μετά το COVID αυξήθηκε η ζήτηση. Ο κόσμος φυσικά αρχίζει να μειώνεται το στίγμα γύρω από το θέμα του ψυχολόγου, αλλά και ο κόσμος είναι πιο έτοιμος να ζητήσει βοήθεια ή ακούει πολλές φορές και στην τηλεόραση και από φίλους, από γνωστούς το θέμα του ψυχολόγου, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση και γι' αυτό και η ζήτηση στο ΓΕΣΥ είναι αυξανόμενη. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι λίστες αναμονής πλέον. Άρα, ας πούμε, η αύξηση είναι μόνο λόγω του ότι επόλυνε το άγχος, ας πούμε, μες στην κοινωνία. Που μπορεί επόλυνε, να επόλυνε με τον λόγο στην περιπτώμα. Που εμπολέμους, πανδημίες, υπερέκθεση στο διαδίκτυο, οτιδήποτε άλλη λόγη. Αλλά μπορεί να είναι και η απενοχοποίηση του να πάει κάποιος, ας πούμε, και ελπίζουμε να τη συμβάλλουμε και ελπίζουμε ότι δεν εκπομπήσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι βοηθούμε. Ένας από τους λόγους που το εξήγησαν ότι ας το συζητήσουμε, ένας απενοχοποιηθεί, ας πάει ο κόσμος να κάνει μια αλφα, μια πρώτη επίσκεψη. Και νομίζω το θέμα μας, το άγχος, είναι κάτι που όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε το πράγμα. Ή ερχόμαστε φυσικά. Καθημερινό. Μα εκανονικοποιήθηκε
Εγώ νιώθω ότι κανονικοποιήθηκε. Ότι φυσιολογικό. Ότι φυσιολογικό να έχει με στάχο την ημέρα. Ναι, καλέ. Από την άλλη, όμω, είναι εντάξει να το κανονικοποιήσουμε με την έννοια ότι είναι εντάξει να νιώσουμε άγχο. Πολλέ φορέ νιώθουμε ότι υπάρχουν κακά και καλά συναισθήματα. Τα καλά είναι η αγάπη, η χαρά, ο ενθουσιασμό. Και το κακά είναι η λύπη, το άγχο. Εν όλα τα συναισθήματα καλά και υγιέ να τα νιώθουμε. Ναι. Και γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι ζωντανοί. Ναι. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι όταν το άγχο γίνεται σε κλινικό βαθμό ή μα προκαλεί δυσλειτουργία. Okay. Δηλαδή είναι ένα συνεχόμενο, επίπονο. Που δεν φεύγει ακόμα και όταν φύγουν οι στρεσογόνοι παράγοντες και επηρεάζεται ο ύπνος του άτομου, η διατροφή ή άλλη σημαντική τομή. Αυτό ήταν να σε ρωτήσω, πώς παρουσιάζεται το άγχος? Πρώτα απ' όλα. Και το πρόσωπο του. Είπες τώρα, επηρεάζει τον ύπνο σου, τη διατροφή σου, αλλά κάποια άλλα. Πρώτα απ' όλα, το άγχος είναι μια ανησυχία, μια νευρικότητα που μπορεί να νιώσει το άτομο, είτε γιατί υπάρχει ο στρεσογόνος παράγοντας, εξετάσεις, συνέντευξη για δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, είτε γιατί εμφανίζεται με το πρόσωπο έτσι διάφορων ανησυχητικών σκέψεων. Άρα μπορεί να μην υπάρχει ο στρεσογόνος παράγοντας, αλλά το άτομο να ταλαιπωρείται από διάφορες σκέψεις. Μαζί με το άγχος υπάρχουν και διάφορα έτσι σωματικά. Μπορεί έναν άτομο να πονεί την κοιλιά του, να νιώθει ένα βάρος στο στήθος, να υπάρχει τρέμουλο, πονοκεφάλι. Δηλαδή αρχίζει και σωματοποιείται. Μάλιστα. Το άγχος. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ακόμα και στο φυσιολογικό άγχος μπορεί να νιώσουμε σε υψηλά επίπεδα φυσιολογικού άγχους, να νιώθουμε την καρδιά μας να χτυπά πιο δυνατά, να νιώθουμε μια ένταση, που αυτό αρχίζει και καταλαγιάζει, μειώνεται. Σωστή. Με την πάροδο που μειώνεται και το άγχος. Okay. Στο έντονο κλινικό τοξικό άγχος υπάρχουν πολλές φορές αυτά τα σωματικά συνεχόμενα. Επομένως αρχίζουν έντονα αυτά τα σωματικά που μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή του, τον ύπνο του ατόμου. Ξέρεις, και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Ακούω κόσμο, ας πούμε, που το άγχος δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εγώ άμα περνώ φάση στρες, πάω να κοιμηθώ. Really? Ναι, ναι. I slip it over. Ενώ να κοιμηθώ, να ξυπνήσω, να είναι okay. Είσαι πολλά τυχερός. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. Για τον κάθε ένα δεν άλλο μηχανισμό. Για να κοιμηθούν. Όχι, πίνω καφέ γενικά. Να πιω έναν το πρωί με το story. Σίγουρα ένα πράγμα που λέει είναι να αποφύγεις την καφέινη, να αποφύγεις το αλκοόλ, να αποφύγεις τη ζάχαρη. Όχι, ζάχαρη είναι κατάλληλα αρκετή. Να πας να περπατήσεις τη φύση, λέει σου, ας πούμε. Απλά πράγματα. Εγώ κοιμούμαι. Αν αναχωρείω πάρα πολλά, θέλω να κοιμηθώ, να κοιμηθώ, να ξυπνήσω και να τα αντιμετωπίσω μετά ξυπνήσω. Πολλές φορές είναι όταν νιώθουμε έντονο άγχος, θέλουμε να κάνουμε κάτι δραστικό για να μας μειωθεί η ένταση του άγχους. Για τα άτομα που δεν τους επηρεάζει ο ύπνος, πολλές φορές μπορεί να κατευθυνθούν στο να κοιμηθώ για να πάρω εκείνον το διάλειμμα από τις σκέψεις μου, από τις ανησυχίες μου. Να μειώσω ο ρυθμός για να μπορέσω να το σκεφτώ πιο καθαρά. Ακούω εδώ, ας πούμε, λέει ότι άμα πάω γυμναστήριο. Δεν μπορώ. Άμα πάω γυμναστήριο και έχω άγχος, σκέφτομαι τα συνέχεια για τα πράγματα. Εύκολα να τα σκέφτομαι. Θέλω να κάνω shutdown για λίγο. Έλαβε το μυαλό μου, σταματά πάλι. Ναι, γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να βρει τους τρόπους που το βοηθά. Βραχυπρόθεσμα να μειώσει την ένταση του άγχους, αλλά μακροπρόθεσμα να μπορεί να το λύσει. Γιατί το να πάω στο γυμναστήριο, να κοιμηθώ. Είναι τροπή πολλές φορές και λίγο αποφευτική. Ναι. Αλλά από την άλλη μας βοηθούν στο να ηρεμήσουμε, να πάρουμε αυτό το διάλειμμα και να επιστρέψουμε πίσω στο κύριο θέμα που μας απασχολεί για να το λύσουμε. Okay. Για τον καθένα μας είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε, επομένως, ο καθένας μας πρέπει να βρει εκείνο που του ταιριάζει καλύτερα. Η ρουτίνα που του ταιριάζει. Μάλιστα. Σίγουρα, εντάξει, το άγχος είναι μεγάλο φάσμα να αναπτύξουμε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε ολόκληρο θέμα μόνο του. Γιατί μετά ξεκινά για άτομα τα οποία σωματοποιούν το άγχος. Μπορεί να μας γυρίσει σε κρίση πανικού. Ναι. Η ερώτηση μου ήταν όταν είπες πριν να πάει μια βόλτα στο πάρκο, στη φύση, να σου δώσει λίγο αέρα, να κάνει γυμναστική, να παίζει, να κοιμηθεί. Ένα meditation, ας πούμε. Μπράβο. Να κόψεις τον καφέ. Τούτα είναι απλά. Πού ξέρω όμως ότι. Τούτα θα δουλέψουν για μένα και χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Εκεί το άτομο θα πρέπει να αναγνωρίσει τι τον αγχώνει.
Γιατί δεν λειτουργούμε πυροσβεστικά. Είναι δηλαδή, εύκολο όμως όταν το μυαλό είναι μες στην κατάσταση του άγχους να αναγνωρίσει. Αν είναι να κάνει pinpoint ακριβώς ναι, τι έγινε. Ναι. Αν είναι πειράζει. Συνέχεια όμως σε αυτή την κατάσταση, σημαίνει χρειάζεται βοήθεια ώστε να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή να βρει την άκρη του νήματος και να μπορέσει να θέσει τις σκέψεις του σε μια σειρά. Okay. Άρα, αν για παράδειγμα έχω μια εξέταση και πάω, κάνω τη γυμναστική μου ή είμαι αγχωμένη, είναι φυσιολογικό. Είναι σημαντική για μένα η εξέταση, επομένως κουβαλώ και αυτόν τον άγχος. Μετά την εξέταση σημαίνει φεύγει το άγχος μου. Εάν όμως ταλαιπωρούμε από ένα συνεχόμενο άγχος, συνεχόμενες ανησυχητικές σκέψεις που δεν φεύγουν, τότε χρειάζεται το να πάρω και τη συμβουλή κάποιου ειδικού. Ένα άλλο πράγμα. Πες ότι βλέπεις ότι είσαι συνέχεια κολλημένη πάνω στον καναπέ, δεν βλέπεις τηλεόραση. Ενώ έχεις μια στίβη πράγματα να κάνεις. Ναι. Είναι normal. Δηλαδή, δεν υπάρχει normal καταρχήν. Ναι. Οπότε η λέξη normal, ας την αφαιρέσουμε. Ναι. Αλλά άμα κάθεσαι συνέχεια πάνω στον καναπέ, ενώ έχεις ένα σωρό πράγματα να κάνεις, έχεις να διαβάσεις για εξετάσεις, έχεις να πάει για ένα interview. Έχει ένα σωρό δουλειά μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, να πλύνει τα πιάτα ή να συμμαζέψει, αλλά εσύ είσαι καθυλωμένο πάνω στον καναπέ, κρατά ένα κινητό και κάνει scrolling. Τότε μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητά σου, οπότε το άγχος καταβάλλεισαι. Τότε πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι σοβαρά ότι κάτι παχύει. Αρχικά πρέπει να φύγει στο κινητό, on the side. Ναι, δηλαδή μιλάμε για addiction πλέον, οπότε είναι το άλλο κομμάτι που λέμε. Μα πολλές φορές και το τηλέφωνο είναι ένας τρόπος διαφυγής εκείνου που με αγχώνει. Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ναι. Αγχώνει με κάτι, αναβάλλω το, μετά με αγχώνει περισσότερο, μετά μπορεί το άτομο να αρχίζει να χρησιμοποιεί το κινητό, να τρώει, να καπνίζει για να μετακινήσει, να καταναλώνει διάφορες. Επομένως, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Για λίγο βραχυπρόθεσμα νιώθω καλά, αλλά μακροπρόθεσμα σπρώχνω το πρόβλημα παρακάτω και παρακάτω. Δεν δημιουργείται παραπάνω ένταση. Αλλά ναι, παραπάνω άγχος στο τέλος, γιατί το κάνεις. Οπότε, όπως το να πρέπει να πάω τράπεζα για μια δουλειά. Δεν θα πάω σήμερα, αφήνω το αύριο, αφήνω το μεθαύριο. Οπότε, το μικρό βουνό που πρέπει να ανέβω γίνεται έβερε στο τέλος. Και εντάξει, εν τούτο μπορεί να αφήνεις, μπορεί να είναι ένα task το οποίο να σπρώχνεις, να σπρώχνεις, να σπρώχνεις, να σπρώχνεις. Όσο συνεχίζει να υπάρχει γίνο το task να σε φορτίζει με αρνητικά συναισθήματα, παραγιά μου, να το κάνω. Και στην τελική, όταν φτάσεις στο σημείο να το κάνεις, γιατί το κάνω πιο νωρίς το πράγμα, πούμε, να φεύγει να πιο απλό να πόσο το έκτισα μέσα στο κεφάλι. Γιατί όταν έρθουν οι αρνητικές σκέψεις και μετά έρχονται οι επόμενες. Οι επόμενες αρνητικές σκέψεις, και το νιώθεις πολύ πιο βουνό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Επειδή το μπορεί να καταστροφολογείς, να το μεγαλοποιείς. Ναι, ότι πάει να γίνει έτσι. Μπορεί να είναι τηλεφώνημα, ναι, αλλά εντάξει, και πάει. Δηλαδή, πόσες φορές εγώ, ας πούμε, έτυχε μου τούτο το πράγμα, μετά όταν έκατσα να διαβάσω κάτι που έπρεπε να διαβάσω, και μετά είπα, ρε πόλη, ας πούμε, για τούτο το πράγμα, έσπροχνες το, αγχώνεσου. Ναι. Ενώ ήταν μια ώρα δουλειά. Ναι. Που πόσο το κάνουμε όλοι. Πρέπει να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, ένα πρόστιμο, ας πούμε. Ναι. Που σπρώχνουμε το πρόστιμο της αστυνομίας πόσων καιρών, και περιμένουμε την τελευταία μέρα. Που δεν αλλάζει τίποτε. Το πρόστιμο είναι γιατί περιμένει μας. Ναι. Αλλά μένουμε την τελευταία μέρα να το πληρώσουμε το πρόστιμο. Ενώ το κάναμε από την ίδια μέρα ήταν να φύγει, να είμαστε πιο ήρεμοι. Οπότε το να είμαστε οργανωμένοι βοηθά στο να αποφεύγουμε και λίγο το άγχος. Ναι. Σίγουρα. Και όμως είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε να κάνουμε. Όχι. Όταν πίσω πάλι, όταν ξεκινήσα τα session, το πρώτο πράγμα που έκανα, diary. Ναι, εγώ έχω diary. Περιμένουμε όλοι ότι είμαι old school. Ότι έχω το diary μου και σημειώνω τα όλα. Μπορεί να και καμπούδα μετά. Για κάθε θέμα. Ένα για τα μωρά, ένα για το podcast, ένα για το σπίτι. Και εγώ έχω πέραν του κινητού, έχω το diary μου που γράφω τα πράγματα. Λέμε ότι βοηθά πάρα πολλά το μυαλό να γράφεις στο χαρτί. Δηλαδή είναι μόνο το να μπεις στο τηλέφωνο και να βάλεις ένα note. Γιατί πολλές φορές την ώρα που γράφεις τις σκέψεις σου. Επομένως εκείνη την ώρα βλέπεις και το τι σκέφτεσαι. Όταν καθόμαστε και σκεφτόμαστε, έρχονται διάφορες σκέψεις, από τις πιο λογικές μέχρι τις πιο παράλογες. Και είναι δύσκολο εκείνη την ώρα
να ξεχωρίσει το άτομο, ποιες είναι οι παράλογες, ποιες είναι οι πιο άκαμπτες αρνητικές σκέψεις. Την ώρα που το γράφω, βάζω μια απόσταση από τις σκέψεις μου, επομένως είναι πιο εύκολο να τις ξεχωρίσω. Γι' αυτό πολλές φορές το παρασυρώμαστε από τις σκέψεις και θεωρούμε ότι είναι πραγματικές, ενώ στην ουσία οι περισσότερες σκέψεις δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικές. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι οι ανησυχητικές μας σκέψεις. Okay. Μπορεί να είναι κάτι που μας φοβίζει ή κάτι που μας προκαλεί έτσι έναν έντονο άγχος. Χριστιανά μου, για το meditation, για το διαλογισμό, τι άποψη έχεις όσον αφορά το άγχος? Βοηθά. Υπάρχουν οι τεχνικές του meditation, του mindfulness, που βοηθά στην ουσία το άτομο και να χαλαρώσει και να συνδεθεί με το σώμα του, με τις αναπνοές του, αλλά είναι δύο τεχνικές που μπορεί σε κάποιους να ταιριάσει, μπορεί και σε κάποιους άλλους να μην ταιριάσει ή να χρειάζονται κάτι άλλο πρώτα, προτού τις εφαρμόσει. Αλλά είναι αποδεδειγμένες τεχνικές ότι βοηθούν. Okay. Ναι. Νομίζω για τον κάθε ένα μας υπάρχει το happy place του. Σαν εμένα, ας πούμε, το meditation μου το προσωπικό είναι η θάλασσα. Το να βλέπω τη θάλασσα, να περπατώ στη θάλασσα, να είμαι στη θάλασσα γενικά. Με να είναι βροχή. Και η πρασινάδα. Βροχή. Να βρέσει έξω, δηλαδή να γίνεται χαλαρό. Ο κάθε ένα έχει το δικό του. Φτάνει να μπορεί να συγκεντρωθεί και να χρησιμοποιήσει τις αισθήσεις σου. Δηλαδή το να βλέπω, να ακούω, να μυρίζω. Και να είσαι στην παρούσα εκείνη στιγμή. Πραγματικά είναι σαν να αδειάζεις. Ναι, ας πούμε, η θάλασσα που είπες πριν. Αν δεν πάω θάλασσα, να κάτσω και μες στο τηλέφωνο μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ λέω ακόμα και ένα βιβλίο κάποτε. Χθες παρατήρησα το. Διαβάζα το βιβλίο μου. Διαφορετική αίσθηση του μόλις τα βάλεις κάτω και απλά κοιτάζεις. Ναι. Αλλά εγώ μιλώ θάλασσα ακόμα και χειμώνα, να βλέπω τα κύματα. Δηλαδή, εγώ νιώθω ένα με τη θάλασσα. It's water then, εν το νερό. Ναι, εν το νερό. Η μυρωδιά της θάλασσας. Δίνει μου συναίσθημα, ακόμα το κύμα, το μαύρο του χειμώνα μέσα στη θάλασσα. Νιώθω ένα με τη θάλασσα. Οπότε είναι το καλοκαίρι, το να πάω να κολλήσω. Το όλο κόνσεπτ του νερού της θάλασσας. Είσαι χειμερινή κολυμπητρία. Θα το έλεγα. Κολυμπώ μέχρι τον Νοέμβριο, το ξεκινώ Μάρτιο. Οπότε θα το έλεγα. Αλλά θα ήμουν πολύ ευτυχής να μπορούσα να ζω ολόχρονα δίπλα από τη θάλασσα. Έχω ανάγκη τη θάλασσα μέσα στη ζωή μου ολόχρονα. Και δίνει μου, ας πούμε, γι' αυτό λέω, my happy place είναι η θάλασσα. Και τούτο που είπες, enjoy the moment, το δικό μου μότο είναι carpe diem. Seize the day, seize the moment. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του, τη δικιά του στιγμή, την τη στιγμή που του δίνει την ενέργεια, την θετική, και πρέπει να τη βρίσκουμε μέσα μας, γιατί είναι εκείνο που μας δίνει την δύναμη να ξαναστεκόμαστε μετά από μια δύσκολη στιγμή. Γιατί για κανέναν δεν είναι εύκολο, τίποτε δεν είναι εύκολο στη ζωή μας. Απλώς πρέπει να βρίσκουμε εκείνον το κάτι που μας δίνει τη δύναμη να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Σωστά. Θα πω διακοπές τώρα έτσι όπως θα συζητούμε. Κάπου προχερά. We need a break. Ναι, κάπου να βρέχει. Please, κάπου να βρέχει. Κάπου ήσυχα θα ήθελα. Κάτω από έναν καταράχτη. Α, αρέσκει. Ή Τζίνα. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες. Αλλά είδατε που είναι το νερό. Πολλά. Το στοιχείο του νερού. Κοινό στοιχείο. Ναι, πράσινο με καταράχτη θα το ήθελα. Same as you, my darling. Ναι, μπράβο, σωστά. Είμαστε σκορκί. Νερό του νερού. Είσαι και εσύ του νερού. Καρκινάκι. Φαίνεται ωραίο τι κάνει. Χριστιανά νομίζω εγώ θα σας πάρω αλλού στην επιστήμη της ψυχολογίας. Θα σας γυρίσω το θέμα έτσι λίγο πιο... Anyway, okay, το νερό θα ήταν μια καλή λύση προς κάποιον. Είναι και cleansing το νερό πρώτα απ' όλα. Ναι. Είναι cleansing. Ας όλες τις μορφές το νερό, καθαρτικό. Γι' αυτό και σε στιγμές πάλι μεγάλου άγχους, να μπει κάτω από τον ντους, να φύγεις το νερό, να τρέχει από πάνω σου. Ακριβώς, έρχεται λύνει η κάθαρση, η ηρεμία. Η κάθαρση. Μα το κρύο νερό βοηθάει όταν είναι ένα άτομο σε πάρα πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, το να πάρει, να
βάλει στα χέρια του ένα παγάκι, να βάλει το πρόσωπο ναι. του ή να, να πιει ένα παγωμένο νερό ή να κάνει έναν κρύο ντους, βοηθάει τους ώστε να αρχίζει το σώμα να χαλαρώνει, να ρίχνει παλμούς. Και είναι σαν έναν σοκ που συνέρχεσαι. Okay. Όταν βοηθάει το παγωμένο νερό. Εγώ με λέω νουρτούρι συνήθως μέσα στο νερό που κάνω, χλιαρό. Κρούστο. Εγώ προσπαθώ τώρα να μάθω να το ρυθμίζω σταδιακά. Τώρα είναι ζέστη έτσι αλλιώς, αλλά το χειμώνα σταδιακά προσπαθώ να μειώνω. Τώρα φέρνω το στο κρύο, να τελειώνω με έτσι κρύο. Και ο σταδιακή προσαρμογή. Μπορεί απλά να λύσει το ζεστό σε κάποια φάση για να κάνει κάτι στο κρύο να σιωπήσει. Λοιπόν, πολύ μου είχαμε άλλες ερωτήσεις. Για το πώς εκδηλώνεται το άγχος ή να το κλείσουμε ίσως με κάποιες, εκτός από το νερό, λύσεις. Νομίζω ότι εντάξει, μπορούμε να το αναπτύξουμε πάρα πολλά, ίσως με κάποιες τεχνικές όπως τούτο που έλεγε η Χριστιανά τώρα. Ναι, μπράβο. Το γεγονός με το νερό, κάποιες τεχνικές τέλος πάντων των αυτοβοήθειας. Καταπολέμησης του άγχους, τούτον ή το να εστιάσουμε πάνω σε κάτι, όταν να εστιάσεις πάνω σε κάτι για να, να συγκεντρωθείς ξανά, για να επανέλθεις βασικά, να γεωθείς ξανά αυτά τα πράγματα, αν μπορείς να μας πεις κάποιες τεχνικές. Ενώ ήταν πολλά βοηθητικές στον κόσμο. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν, κάνω ένα, δύο, τρία και αμέσως εξαφανίζεται το άγχος μου. Αλλά σίγουρα το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τι μας αγχώνει. Να αναγνωρίσουμε έτσι το βαθμό που μας αγχώνει. Ούτως ώστε πρώτα απ' όλα είτε να ζητήσουμε βοήθεια, είτε να εκφραστούμε σε κάποιο δικό μας. Επομένως το υποστηριχτικό δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να έχουμε έναν κύκλο που να αποτελείται από όσα άτομα εμείς θέλουμε, αλλά να μπορούμε να πάρουμε βοήθεια ή να εκφραστούμε. Δεν σημαίνει ότι θα μας λύσουν το πρόβλημα, αλλά πολλές φορές το να το κρατάμε μέσα μας βαραίνει περισσότερο παρά το να το εκφράσουμε. Άρα η έκφραση είναι κάτι πολύ σημαντικό, η αναγνώριση το τι με αγχώνει, η αναζήτηση βοήθειας, η σταθερή ρουτίνα, το να έχω ρουτίνα, συνήθως βάζουμε στη ρουτίνα μας τις υποχρεώσεις μας, τις δουλειές μας και ξεχνάμε τον εαυτό μας. Άρα μέσα στην εβδομάδα, έστω και μισή ώρα, έστω και μία ώρα, δύο ώρες αφιέρωση στον εαυτό μας, που να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί, ό,τι είναι και αυτό. Μπορεί να είναι ένας περίπατος, μπορεί να είναι μια συνάντηση με φίλους, μπορεί να είναι το να μάθουμε κάτι, στο να καθίσουμε μόνοι μας, οτιδήποτε μας ευχαριστεί. Είναι σημαντικό για την αυτοφροντίδα μας. Η γυμναστική βοηθάει πάρα πολύ, γιατί παράγονται, κρίνονται και κάποιες έτσι ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες, άρα βοηθούν στην καλή διάθεση. Η διατροφή, όταν είμαστε αγχωμένοι πολλές φορές, καταναλώνουμε περισσότερη ζάχαρη, λιπαρά, με αποτέλεσμα να νιώθουμε μια έντονη ενέργεια που μετά λόγω της ισουλίνης κατεβάζουν έντονα. Ναι, επομένως, το crash το λέμε. Ακριβώς. Καλή ρουτίνα ύπνου, ιδίως για τα άτομα που δυσκολεύονται με τον ύπνο τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούν μια σταθερή ρουτίνα ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά, γιατί ο ύπνος είναι μια συνήθεια που η αλήθεια συστήνεται να έχουμε σταθερή ρουτίνα. Γιατί ακόμα και τα Σαββατοκυριακά. Εγώ έτσι ότι καθημερινά, επειδή ξύπνω η ώρα 6, η ώρα 9.30, 10, είμαι πολλά στήριμα ωραία αυτό μου. Πρέπει να κοιμούμε. Αλλά τα Σαββατοκυριακά ξεφεύγω. Ιδίως για τα άτομα που δυσκολεύονται στο να διατηρήσουν τη ρουτίνα ύπνου τους ή να κοιμηθούν ή να διατηρήσουν τον ύπνο, συστήνεται η σταθερότητα. Και πριν τον ύπνο, να κάνουμε κάτι που μας χαλαρώνει. Τα τηλέφωνα δεν βοηθούν, παρόλο που είναι εύκολο να τα χρησιμοποιήσουμε. Κρατάς την οθόνη για μένα και just go for hours. Και αντί να κοιμάσαι η ώρα 10, που πάει στο κρεβάτι, η ώρα 11, καταλήγεις η ώρα μια να είσαι ακόμα κατά έκαμα τις τελευταίες 2-3 ώρες, ας πούμε. Τι, οκ, βλέπα βίντεο, ας πούμε, στο time wasted, κυριολεκτικά. Αλλά τούτο που λες με τον ύπνο είναι πολύ σημαντικό, γιατί άτομα τα οποία έχουν
σοβαρές ψυχικές ασθένειες ή ξέρω εγώ, η ρουτίνα που είπε η Χριστιανά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά οι ώρες του ύπνου σου είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορείς να είσαι παραγωγικός την επόμενη μέρα. Ναι. Οπότε π.χ. εγώ, αν δεν κοιμηθώ τις ώρες που πρέπει, I'm going to be moody the same. Next day. Ας πούμε, δηλαδή, κάνω το για εσάς, τους γύρω μου, όχι για μένα που το κάνω. Εγώ κάνω το για μένα. Ακριβώς. Δηλαδή, η αλήθεια you do not want me around. Δεν είμαι λειτουργική. Δηλαδή, I need my sleep hours. Ξέρεις τι ήθελα να πω, ότι με τούτα ούλα που είπε και η Χριστιανά τώρα, τις τεχνικές, τα μικρά-μικρά τα πράγματα, νιώθω ότι πολλοί κόσμος έρχεται σε αντιπαράθεση ή έρχονται σε αντιπαράθεση οι σκέψεις τους με το hustle culture. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε τούτο, όταν λέμε ότι πρέπει να κοιμούμαστε καλά, μπορεί έρθει κάποιος να σου πει I will sleep when I'm dead, ας πούμε, I've got things to do. Ή να χαλαρώσεις λίγο, να πάεις μια βόλτα, να... Anymore, έχω άλλα 100 πράγματα να κάνω. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο καθένας να το εξατομικεύσει, αλλά πολλές φορές είναι και ο έλεγχος, μιας και μιλούμε για το άγχος. Το άγχος έχει να κάνει πάρα πολύ με τον έλεγχο που θέλουμε να διατηρούμε. Okay. Ακόμη και σε πράγματα που δεν έχουμε τόσο τον έλεγχο. Επομένως, είναι πράγματα που πρέπει, που με πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα και πρέπει να το παραδώσω ή να το κάνω μέχρι αύριο. Που, okay, εκεί το καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να ξενυχτήσει. Είναι κάτι που μπορεί να περιμένει. Mm. Αλλά είναι δική μου ανάγκη να το κάνω για να κάνω εκείνο το τικ. Ναι. Άρα και πάλι εξαρτάται από το τι μας αγχώνει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και βάζουμε προτεραιότητες δηλαδή από ό,τι κατάλαβα τώρα. Και η ιεραρχία, η οργάνωση που είπατε και προηγουμένως. Ναι, αν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να περιμένει, να πάει στη λίστα για αύριο με αύριο. Ναι. Ό,τι πρέπει να γίνει όμως σήμερα και με τα to-do list, γιατί έχω πολύ πόρωση με τα to-do list. Ναι, λαλούν ότι πράγμα μικρά. Δηλαδή ξεκινάς την ημέρα σου με 3, αν είναι ανάγκη να γράψεις 10. Ναι, για να είναι ρεαλιστικά. Ναι. Αν για παράδειγμα... Έχω κάνει κολλήσεις από 4 to-do list που του ήταν τα πράγματα που έκαναμε τη Δευτέρα και καταλήγουν αν τα πράγματα που κάνουμε στην εβδομάδα. Γιατί πολλά πρέπει να κάνουμε. Ναι, κάνω στην αρχή της εβδομάδας ένα μεγάλο brain dump. Εντάξει, που να μπουν ούλα πάνω. Και μετά χωρίζονταν αμέρα. Σήμερα πρέπει να γίνουν τούτα τα τρία, αύριο γίνονται. Πάρα πολύ καλό τούτο. Γιατί αν για παράδειγμα μία μέρα γράψω 10 στόχους, πόσο είναι ρεαλιστικό. Αν δεν κάνω τους 10 στόχους, σημαίνει θα κουβαλώ το ότι απέτυχα να τους ολοκληρώσω. Δεν θα κρατήσω στο μυαλό μου ότι κατάφερα να κάνω τους 3 και τους άλλους 7 δεν κατάφερα γιατί δεν είναι ρεαλιστικό. Μιλείς και αρνητικό πρόσωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα το συνδέσω έτσι σαν τελική, έτσι, τελικό στόχο είναι η αυτοσυμπόνια. Δηλαδή πώς μιλούμε στον εαυτό μας. Όχι με τρόπο να χαϊδεύουμε τα αυτιά μας, αλλά με έναν τρόπο του τι θα θέλαμε, πώς συμβουλεύουμε τους δικούς μας, τους φίλους μας. Με ποιον τρόπο τους μιλάμε, το ίδιο και στον εαυτό μας. Δηλαδή η επίκριση, τα σκληρά λόγια, κανένα δεν βοηθούν. Δεν κρατάμε φίλους με το να τους προσβάλλουμε, το να τους επικρίνουμε ή το να τους μιλούμε άσχημα. Άρα το ίδιο και στον εαυτό μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό το να μάθω να οργανώνομαι ή να προσέξω κάτι που θα ήθελα να βελτιώσω και είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα το πω στον εαυτό μου. Ναι. Okay. Και τούτο που είπες τώρα με την επίκριση και να το εντοπίζεις τα αρνητικά και να τα κάνεις θέμα, είναι κάτι που κάνουμε. Έχουμε την νοοτροπία νομίζω στην Κύπρο να το κάνουμε. It's almost like tough love. Αν είμαι πολλά χαλαρός μαζί σου και πολλά καλός, μπορεί να με σε σπρώξω να κάνεις κοινό που... Τη δικά στον εαυτό μας, τον ίδιο. Και κάνουμε το ίδιο στον εαυτό μας και στα παιδιά μας κάποτε. Ναι, αλλά παραμένω στον εαυτό μας. Το to-do list, εγώ συνήθιζα να τα κάνω Κυριακή, να ασχολούμαι την Κυριακή να κάνω το to-do list της εβδομάδας. Αλλά πλέον πήρα μια απόφαση ότι θα σπαταλώ την Κυριακή μου για κοινά όλα τα tasks που έχουμε στο μυαλό μου και να ξεκινήσω να αγχώνουμε ή να επιβαρύνουμε που την Κυριακή, ας πούμε, που είναι η μέρα υποτίθεται χαλαρώσεις. Οπότε, αποφάσισα ότι να κάνω half day τη Δευτέρα. Μπράβο, είναι σημαντικό. Ως το μεσημέρι της Δευτέρας να δουν το planning. Να δίνεις του εαυτού σου τουλάχιστον την Κυριακή. Ναι. Χρειάζεται, Ανδρέα, γιατί... Έχουμε μιλεί το άγχος κάθε Κυριακή, ότι πάει, αύριο Δευτέρα, ρε πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Πολλά και παλιά φαίνεται μου πάρα πολύ αστείο το πράγμα. Γιατί όσον εξασκούσα μόνο το επάγγελμα του ηθοποιού, η Δευτέρα ήταν η αργία μα, κυρία Γεωλευκά. Ενώ τώρα. Γιατί αγχώνει το κόσμο πάει για τη Δευτέρα. Ενώ τώρα έρχεται Δευτέρα και είναι 500 τηλεφωνήματα, 500 emails. Πρέπει να γίνει το πράγμα. Όπα, όπα. Κάπου κάποιο πρέπει να βάλει ένα φρένο σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι να σε παρασύρει το ρεύμα. Ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολο να σε παρασύρει. Στο εξωτερικό, ειδικά τώρα που μειώνουν τι εργάσιμε μέρε, 40 weeks, κάνουν το κάπου τώρα. Ναι, Monday, half Friday. Ναι. Και κάποιε εταιρείε στην Κύπρο έχουν το half Friday. Ναι. Ναι, ναι. Καθιερώσαν το αρκετέ εταιρείε στην Κύπρο. Okay. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα αρκετά έτσι για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για τόσο σημαντικά θέματα και για την ενημέρωση. Σημαντικό να συζητούμε, ναι. Ναι, πάρα πολύ. Και κάποτε ξέρεις, είναι υπενθύμηση και στον κόσμο. Μπορεί να είναι κάποια πράγματα που τα ξέρουν, είδαν τα διαβάσαν, τα ακούσαν τα κάπου. Και ύστερα απλά είσαι μες στο άγχος και ξυάνεσαι. Ναι. Ναι. Και την κουβέντα που λαλούμε όλοι μια δικαιολογία στο εαυτό μας πριν να ξεκινήσουμε κάποια sessions με έναν κλινικό ψυχολόγο, ότι αφού ξέρω να μπω έχω, να το αντιμετωπίσω μόνος μου. Σωστά, σωστά. Για να το πω με ένα φίλο μου ή έρχεστε να πάω ή... Όχι καλέ, ξαναπέρασα το, είναι τίποτε, είναι να περάσει, να φύγει. Επειδή ο καθένας μας χρειάζεται διαφορετικό χρόνο να ετοιμάσει τον εαυτό του για αυτόν το βήμα. Πολλές φορές... Δεν ετοιμάζεται ποτέ. Ναι, σίγουρα. Σε κάποιες έτσι περιπτώσεις. Αν είσαι φίλος ατόμου που αρνείται πεισματικά να αντιληφθεί ότι χρειάζεται σίγουρα, να στηρίξει. Ναι, σίγουρα μπορείς να μιλήσεις, να εκφράσεις τις ανησυχίες, να εκφράσεις κάποιες σκέψεις, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό. Δεν μπορείς να πιέσεις. Δεν μπορείς να πιέσεις, γιατί το θέμα είναι πόσο έτοιμος είναι ο καθένας μας να ζητήσουμε τη βοήθεια τη σωστή στιγμή που νιώθουμε εμείς ότι είναι. Μάλιστα. Δεν μπορείς. Δηλαδή, ακόμα είναι τον πιο αγαπημένο σου άνθρωπο. Ναι, εγκρίμα. Εννοείται, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά, at the same time, έτσι μπορείς να κάνεις κάτι αν το ίδιο το άτομο. Και πονεί. Πραγματικά, να βλέπεις ένα δικό σου να υποφέρει. Αλλά δεν μπορείς να τον πάρεις με το χέρι. Πάρεις με το ζόρι στον ψυχολόγο και στον ψυχίατρο. Αν δεν υπάρχει θέληση. Μπορεί. Είναι όπως το να πάει σε ένα γαστροεντερολόγο ή ένα. Ακόμα έτσι. Δηλαδή πρέπει να το θέλεις πραγματικά να δουλέψεις με τον εαυτό σου για να δουλέψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Thank you. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye. Γεια σας.